σημαντική εξέλιξη. Φέρεται Ρώσος υποστράτηγος να έχει εξουδετερωθεί κατά τη διάρκεια των σκληρών συγκρούσεων στην Ουκρανία. Είναι και ο πρώτος σημαντικός στόχος ρωσικός όσον αφορά τους επιτελείς, τους αξιωματικούς της Ρωσίας, τον οποίο εξουδετερώνουν ουκρανικές δυνάμεις, οι δυνάμεις που αμήνονται εκεί στα εδάφη της Ουκρανίας. Είναι ο υποστράτηγος Αντρέι Σουχοβέτσκι, ο οποίος ήταν επικεφαλής της 7ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας της Ρωσίας, εξουδετερώθηκε χθες κατά τη διάρκεια της απόκρουσης της επιθετικής ρωσικής ενέργειας από τις ουκρανικές δυνάμεις στο αεροδρόμιο Γκοστομέλ, 30 χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο. Δεν είναι επίσημα ακόμα επιβεβαιωμένο, πάντως το αναφέρει το Hellas Journal, μια πηγή έγκυρη που την επικαλούμαστε τακτικά. Φαίνεται ότι ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, έχει κάνει λόγο για στρατηγό που έχει εξουδετερωθεί. Θα τα δούμε, τα παρακολουθούμε, είναι σημαντικές οι εξελίξεις. Επίσης, εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι Ουκρανοί σαμποτέρ, λέει, επιτέθηκαν στον πυρηνικό σταθμό τη Ζαπορίζια. Είπε ότι το εργοστάσιο λειτουργεί κανονικά και ότι η περιοχή είναι υπό ρωσικό έλεγχο από τις 28 του περασμένου μήνα. Ωστόσο, χθες το βράδυ στην περιοχή δίπλα στο εργοστάσιο έγινε μια προσπάθεια από το εθνικιστικό, όπως το χαρακτήρισε καθεστώς του Κιέβου, να κάνει μια αποκρουστική προβοκάτσια, φέρεται να έχει δηλώσει ο εκπρόσωπος Ιγκόρ Κονασένκοφ, εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν βλέπουμε να συνεχίζεται η κατάσταση εκεί στην Ουκρανία και να είναι κλιμακούμενη. Εμείς τα παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε ανά πάσα στιγμή.